Αυτό, by the way, ήταν από την Κάτια. Λέει Χριστός Ανέστη. Τι μα κι άλλο να αναδέξω, δεν πασάω για αυτά. Για κερδίσεις, για άμα χάσω, μη φοβάσαι να το ξεπεράσω. Τι μα κι άλλο. Ούτε η Μαρκίζα, ούτε η διάρκεια του προγράμματος, αλλά η Κάτια Ζιγούλη φαίνεται πως έσπηρε τη διχόνοια ανάμεσα σε Δέσποινα Βανδύ και Σάκη Ρουβά. Όλα αυτά βέβαια στο πλαίσιο του αστείου που στήσανε οι δύο καλλιτέχνες κατά την διάρκεια της αποχαιρετιστήριας βραδιάς τους στο νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Παντρεμένοι είστε? Ναι. Τι να πω τώρα δηλαδή? Πρέπει τι σε έχεις βρει. Τι σε έχεις βρει. Μπορείς και γύρω σου λέω. Να με βλέπω κάτι ωραίο. Στην κρίση ανάμεσα σε Δέσποινα και Σάκη την λύση έδωσε ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος βρέθηκε σε ένα από τα πρώτα τραπέζια του μαγαζιού. Ο Αντώνης Ρέμος όμως δεν άργησε να ανέβει στην πίστα και όλοι μαζί να απογειώσουν το κέφι με τα τραγούδια και τα πειράγματά τους. Δεν προλαβαίνω να αντιδρώ. Τι να δείτε. Να σε πως ήταν. Την μπλούζα σε παρακαλώ. Τι. Ξέρω που την πήρες. Στενεύει αυτή η μπλούζα και... Δεν έχω πάρει. Δεν πήγαν. Έχει ένα αρνί από κάτω. Έχουν τώρα στο μυαλό τους ο Σάκης Ρουβάς και η Δέσποινα Βανδύ είναι οι διακοπές. Άλλωστε η τραγουδίστρια της έχει ανάγκη αφού διανύει τον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της.